Όσες ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιούλη. Νομίζω είναι 10 του μήνα. Την επόμενη Δευτέρα. Τι προσδοκάτε από την περίοδο αυτή και πώς είναι η κίνηση αυτή? Εντάξει, η κίνηση αυτές τις μέρες είναι χαλαρή. Λογικό είναι να περιμένει ο κόσμος τις εκτόσεις. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές. Δεκαήμερα προσφορών σε πολλά καταστήματα. Και τη Δευτέρα βέβαια ξεκινάει επίσημα η περίοδος των εκτόσεων που θα λήξει στις 31 του Αυγούστου. Κύριε Βεζέ, επειδή τις προηγούμενες μέρες είδαμε πολλούς Τούρκους και είχαμε αποδεδειγμένα, αυτό στην αγορά φάνηκε? Βεβαίως, η κίνηση στην αγορά φάνηκε, βέβαια δεν ξέρω αν φάνηκε στα ταμεία των εμπόρων. Σίγουρα βέβαια ήταν μία τόνωση στην αγορά, δεν μιλάμε τώρα μόνο για το λιανεμπόριο. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, η εστίαση, τα καταλήματα, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα άφησαν χρήματα. Και αυτό είναι μια αλυσίδα, το έχουμε πει, από τη στιγμή που έρχεται χρήμα στην Χίο, κάπου θα μοιραστεί.